Επόμενος λογικός τελεστής είναι το λογικό η e και σε συμμετρία με αυτό που είδαμε στο λογικό e, και αν βάλουμε την μία κάθετο είναι λογικό η e μεταξύ των bits των δύο αριθμών τους στους οποίους επενεργεί. Ο πίνακα αλήθεια του λογικού OR τον γνωρίζουμε, είναι αυτό εδώ και ξέρουμε ότι επιστρέφει μηδέν το λογικό OR μόνο εφόσον και τα δύο είναι μηδενικά. Αν υπάρχει ένα άσο, τότε το αποτέλεσμα το οποίο θα επιστραφεί θα είναι ο άσο. Πηγαίνω και κάνω και ένα παραδειγματάκι εδώ να το δούμε. Ε? Πρόσεξε, πιε, παι, πολύ εύκολη και η πράξη να την κάνουμε και με το μάτι. Εφόσον βλέπουμε άσο, εντάξει, θα πηγαίνουμε και θα βάζουμε άσο καρφωτά όπου βλέπω άσο σε ένα από τα δύο, βάζω άσο καρφωτά και όπου πρέπει και τα δύο να είναι μηδέν, προκειμένου να έχουμε αποτέλεσμα μηδέν. Λογικό ή λοιπόν ο δεύτερος τελεστής και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να θέσουμε ένα bit καρφωτά σε μηδέν. Έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε τη συνάρτηση set bit. Παραδείγματο χάρη, πες ότι θέλω να αλλάξω το δεύτερο bit εδώ, το δεύτερο bit ας έχει όποια τιμή θέλει, έτσι δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που θέλω είναι να φτιάξω μια συνάρτηση η οποία θα παίρνει σαν όρισμα ε, την τιμή. Η οποία τιμή τι θα είναι, ή 0 ή 1. Και θέλω να πηγαίνω να καρφώνω ένα bit και να λέω ότι είναι 1. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η προηγούμενη τιμή του. Άρα θα χρησιμοποιήσω το λογικό ή ε, και τι ιδιότητε που έχει ο αληθοπίνακα του προκειμένου να το καταφέρω. Πρόσεξε τώρα γιατί θα φτιάξω μια περίεργη μάσκα για να το καταφέρω αυτό. Θα ξεκινήσω μια μάσκα με το 1 και για να την ολοκληρώσω θα πάω και θα το φέρω τον άσο στη σωστή θέση. Δηλαδή θα πάω να τον μετακινήσω ακριβώ τόσε θέσει όσε απαιτείται. Κάνω αριστερέ ολιστήσει πόσε, τόσε, μελετήσαμε γιατί είναι τόσε. Συνεπώ αυτό εδώ τώρα είναι μια πανίσχυρη μάσκα η οποία πηγαίνει και αλλάζει πράγματι τον bit το οποίο είναι στη θέση 2. Άμα κάνει λογικό ή e του άσου με οτιδήποτε και αν είχε την πάνω μεριά, Αυτομάτω το bit αυτό θα τεθεί άσου. Και τι είναι το σημαντικό, κάνω λογικό E στι άλλε θέσει με 0, άρα πρακτικά θα αντιγραφούν οι τιμέ που είχε αρχικά το byte. Εντάξει, άμα αν κάνει λογικό ή σε κάτι με ό,τι και αν είναι η τιμή με την οποία κάνει συλλογικό ή με μηδέν, λογικό η με 0, τοτε αυτούσια. Συνεπώ, καταφέρνουμε τώρα και γράφουμε μερικώ στη συνάρτηση. Δηλαδή, έχω φτιάξει μια set bit εδώ, η οποία παίρνει μια θέση, παίρνει και ένα byte και επίση παίρνει και την τιμή στην οποία θέλω να τη θέσει και πηγαίνω και κάνω ένα if εδώ και λέω αν το βάλει είναι ίσο με το 1 τότε πηγαίνω και κάνω μου το byte ως εξής κάνε αριστερές ολισθήσεις τόσες και κοπάναν του μετά ένα λογικό OR ε, με το byte το οποίο μας ενδιαφέρει. Πρόσεξε τώρα, τη μάσκα την έχω ξεκινήσει από ένα. Κάνοντας τι αριστερές ολιστήσει το φέρνω στην σωστή θέση και κάνω λογικό ή e με το byte και αλλάζει το συγκεκριμένο μπιτάκι το οποίο επιθυμώ. Αυτά και με το λογικό ή. E. Πάμε στο λογικό αποκλειστικό ή. E. Το XOR δηλαδή υλοποιεί την λογική πράξη XOR μεταξύ των αντιστοίχων bits δύο αριθμών. Και το λογικό εξώρο επιστρέφει 1 εφόσον οι δύο είσοδοι του είναι διαφορετικές και 0 αλλιώς. Και βλέπουμε και ένα παραδειγματάκι. Εδώ δηλαδή βλέπω 0, ξέρω 0 θα μα κάνει 0 γιατί είναι τα ίδια. Αυτά είναι διαφορετικά, άρα άσο. Επίση αυτά εδώ είναι διαφορετικά, άρα άσο. Επίση αυτά είναι διαφορετικά, άρα άσο. Και τα υπόλοιπα που είναι τα ίδια θα έχουμε 0 στο αποτέλεσμα. Πάλι το αριθμητικό αποτέλεσμα δεν μα λέει και πολλά. Αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει είναι ότι η κωδικοποίηση έχει ένα ενδιαφέρον. Τελευταίο λογικό τελεστή, τον οποίο έχει ορίσει συν, το λογικό όχι. Το λογικό όχι εκτελεί την πράξη ενό αριθμού. Πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό. Έχω το, το αντίθετο, δηλαδή. Εδώ είναι πάλι ένα τυπογραφικό. Έτσι είναι το NOT αυτό εδώ. Το αντίθετο του 0 είναι το 1 και επίση το αντίθετο του 1 είναι το 0. Λέγεται και συμπλήρωμα και αντιστρέφει τα bits ενό αριθμού. Επενεργεί μόνο πάνω σε ένα byte. Βλέπει ότι πατάω το NOT ενό byte και στη συνέχεια αυτό το οποίο κάνει είναι ότι αντιστρέφει τα bit και παίρνουμε ακριβώ το ανάποδο αποτέλεσμα. Τώρα, θα δούμε ένα συνδυασμό πραγμάτων τα οποία έχουμε μάθει και θα φτιάξουμε μια άλλη μάσκα. Για την ώρα, έτσι το λέω πληροφοριακά, μια μάσκα πολύ ισχυρή που είδαμε ήταν ότι είχα κάτι μηδενικά, μετά κοπανιστά έναν άσο στη θέση που με ενδιαφέρει να πειράξω, και κοπανιστά μετά μηδενικά. Και πήγαινα και πατούσα εκεί ένα λογικό όρ και μπορούσα να σετάρω ένα bit. Τώρα θα δούμε μια αντίστροφη μάσκα, η οποία θα έχει την αξία της. Ε, με τον NOT μπορούμε να κατασκευάσουμε μια ενδιαφέρουσα μάσκα για να θέσουμε ένα bit να είναι ίσο με το 0. Παραδείγματο χάρη για να αλλάξουμε εδώ αυτό το δεύτερο bit και να το κάνουμε να είναι ίσο με το 0, ξεκινάω τη μάσκα μου πάλι με τον άσο. του κοπανάω τι αριστερέ ολιστήσει για να το φέρω στη σωστή θέση του άσο. και μετά αντιστρέφω τη μάσκα. Δηλαδή πάω και τη πατάω ένα NOT και γίνονται τα bit από 0-1 και από 1-0. Και τα ομορφιά που έχει αυτή η μάσκα έχει ένα μηδενικό στη θέση που με ενδιαφέρει και όλα τα άλλα είναι καρφωτά άση. Στη συνέχεια μετά, άμα κάνω λογικό και με το αρχικό byte, πρόσκειται θα γίνει λογικό και εδώ που είχε ό,τι τιμή και αν είχε, αφού θα πάω και θα τις κάνω λογικό και με ένα μηδενικό, το αποτέλεσμα είναι σίγουρα 0. Άρα με τον τρόπο αυτό έχω καταφέρει να κάνω set το byte, το bit το οποίο με ενδιέφερε να είναι ίσο με το 0. Τώρα, κάνοντας λογικό και όμως για τις άλλες θέσεις, παρατήρησε ότι διατηρούν την τιμή τους, έτσι, εφόσον είναι 1 το πάνω, και εφόσον η μάσκα έχω, βάλει να είναι ένα σε όλε τι θέσει, το αποτέλεσμα θα είναι 1. Εδώ είναι 0 η αρχική θέση και του κάνω μάσκα με το 1, οπότε λοιπόν το αποτέλεσμα θα είναι μηδέν. Και έτσι διατηρείται το υπόλοιπο, byte, το υπόλοιπο bite, ως είχε. Και με τον τρόπο αυτό καταφέραμε και κάναμε το set. Πρόσκειξε τώρα, αυτά είναι αντικείμενο θεωρία, δηλαδή τα κάνουμε λίγο θεωρητικά, αλλά υποτίθεται φαντάζομαι, ότι είσαι ένα 50χρονο προγραμματιστή, ο οποίο έχει φάει τα νιάτα σου πάνω στη ΣΥ. Αυτέ οι ενέργειε και αυτέ οι μορφέ μασκών θα σου είναι αυτονόητε. Και πραγματικά, αν κουκλάρεις, έτσι για κόλπα τα οποία μπορεί να κάνει πάνω σε μπαϊτάκια και σε μπιτάκια, και πώ μπορεί να τα αντιστρέφει, να τα τον να κάνει το ένα το άλλο το παράλογο, τότε πραγματικά θα βρει πείθμενου κώδικε οι οποίοι κάνουν τέτοιου τύπου δουλειέ. Ήταν κάποτε έτσι ο πραγματικό προγραμματιστή δούλευε μόνο με αυτά, με τα 0 και τα 1, και εκεί φαινόταν έτσι, η διαταραχή κάποιου. Φυσικά η εποχή έχει αλλάξει πολύ, πολύ, πολύ από τότε. Ε, τώρα, ολοκληρωμένη η συνάρτηση σε bit να την δούμε. Ε, να δούμε πρώτα αυτή τη γραμμή η οποία είναι η επίμαχη. Πάλι πηγαίνω και κάνω στη μάσκα η οποία είναι το 1, έτσι, οι αριστερές όλες χρειάζεται για να το φέρω στη σωστή θέση. Του κοπανάω ένα νότ μπροστά για να γίνει η αντιστροφή της μάσκας και αμέσως μετά κάνω το λογικό και με το byte και έτσι έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η συνάρτηση set bit πλέον είναι έτοιμη. Εντάξει, παίρνει σαν όρισμα το unsigned carbide και επίση παίρνει την position και το val. Και αν το βάλει νύσο με το 0, βάζουμε αυτή, τη γραμμή, αυτή την, εντολή την οποία μελετήσαμε. Και αλλιώ, αν το βάλει νύσο με το 1, θέλω να πάω να καρφώ την τιμή να είναι ίσο με το 1, τότε πηγαίνω και του βάζω αυτήν εδώ τη γραμμή εντολή. Τώρα. Έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά μας, δηλαδή μελετήσαμε ένα βασικό μηχανισμό προκειμένου να παίρνουμε έναν αριθμό ο οποίο αριθμό θα είναι, είπαμε, έτσι, ακέραια τιμή. Δηλαδή, μπορεί να είναι car, μπορεί να είναι short, μπορεί να είναι int, μπορεί να είναι και long. Αυτέ τι βασικέ τιμέ, είτε unsigned είτε signed. Και αμέσω μετά πηγαίνουμε και φτιάχνουμε δύο συναρτησούλε για να πηγαίνουμε να πειράζουμε τα μπιτάκια ενός αριθμού. Αυτοί οι κώδικες με κατάλληλη τροποποίηση δηλαδή μπορούν να δουλέψουν και για τους άλλες μορφές ακεραίων. Πάμε να το δούμε και αυτό το προγραμματάκι πια ολοκληρωμένο. Εδώ θα τυπώσει πάλι το bit, θα πάει να κάνει set το δεύτερο bit σε ένα, θα και μετά θα τυπώσει το καινούριο byte. Απλά να διαπιστώσουμε δηλαδή ότι όλα πάνε καλά. Ε, το αρχικό bit ήταν αυτό εδώ, τώρα βέβαια το παράδειγμα μου είναι λίγο να μην πω, είναι λίγο... Ναι. Ε, οπότε να βάλω το δεύτερο bit να γίνει ίσο με το 0 για το διαπιστώσουμε. Πράγματι εδώ δες ότι το δεύτερο bit έγινε ίσο με το 0 και μετά μπορώ να συνεχίσω το θεάριστο έργο μου και να το ξανατρέξω αυτό άλλη μια φορά και να του πω ας πούμε ότι να πάμε να πειράξουμε και ένα bit το οποίο είναι 0 και να το κάνουμε 1. Ας πούμε το bit το οποίο είναι στη θέση 0 να πάμε να το κάνουμε 1 και να ξανατυπωθεί και αυτό. Εντάξει να βάλουμε και μια αλλαγή γραμμής και να δούμε αυτές τις δύο μεταμορφώσεις. Ε, πράγματι εδώ, εντάξει, στην αρχή το δεύτερο bit το έκανα 0, μετά πήγα το, το bit που είναι στη θέση 0 το κάνω 1 και έτσι μπορώ πλέον, έχω στα χέρια μου τα εργαλεία για να πάω και να πειράξω κωδικοποιημένα μπιτάκια τα οποία θα πικονίζουν μια πληροφορία του προγράμματος το οποίο θα φτιάχνω. Αυτά λοιπόν σχετικά με τα bit κλείνουν οι τελεστές αυτοί ήτανε, εντάξει είναι οι δύο αριστερή, δεξιά ολίσθηση και μετά ε, έχουμε το λογικό και το λογικό ή e, το λογικό not και το λογικό exor και, και με αυτά κλείνουν. Μας έμεινε ένα δεύτερο κομματάκι το οποίο είναι και ένας μηχανισμός προσφερήσει η οποία σχετίζει τα struct με τα